είναι ότι η πολιτεία βρίσκεται δίπλα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μας και συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες, άκουσαν τις εισηγήσεις τους και αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα. Καταρχάς, τα σχολεία μας παραμένουν ανοιχτά. Τα διατάγματα πρέπει να γίνουν σεβαστά. Καλούμε τους γονείς να συμμορφωθούν για το καλό και το δημόσιο συμφέρον, να δείξουν την αλληλεγγύη τους, να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, να προστατεύσουμε τους δασκάλους μας. Συμφωνήθηκα με βάση τις εισηγήσεις της ΠΟΕΔ ότι θα υπάρξουν αυξημένες περιφορίες στα σχολεία μας, ότι θα γίνουν αμέσως ρυθμίσεις για να υπάρξουν φρουροί με βάση τις ανάγκες τους και σίγουρα διάφορα άλλα μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας το οποίο ως πολιτεία θέλουμε να δώσουμε τόσο στους γονείς όσο και στους δασκάλους που έχουν την ευθύνη για τα παιδιά αυτά. Κάνω έκκληση σε όλους τους γονείς να συμμορφωθούν, όπως είπα και το επαναλαμβάνω, για το καλό όλης της κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά τους και για τους δασκάλους που έχουν την ευθύνη των παιδιών τους. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την αστυνομία. Είχαμε συνεργασία και έχουμε ακούσει και τις εισηγήσεις και τις απόψεις της ΠΟΕΔ, της οργάνωσης των εκπαιδευτικών μας. Και είναι η ώρα να πούμε ότι θέλουμε ανοιχτά και ασφαλή σχολεία. Ανοιχτά σχολεία θα έχουμε, τηρώντας τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και αποτρέποντας την ανάγκη να προσφύγουμε και πάλι σε εξαποστάσεως εκπαίδευση. Όμως τα σχολεία θα πρέπει να είναι και χώρος ασφαλής και για τους εκπαιδευτικούς μας και για τις διευθύνσεις των σχολείων και για τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο και επειδή παρατηρείται αυτές τις μέρες ένας αναβρασμός, έχουμε αποφασίσει και καταρχάς ευχαριστούμε και την αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συνεργασία ότι αμέσως, ήδη από χτες συμβαίνει αυτό, έχουμε εγκαταστήσει ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και την αστυνομία προκειμένου να εντοπίζουμε σημεία στα οποία χρειάζεται στήριξη. Η αστυνομία παρέχει ήδη και θα το κάνει στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα ισχύσουν για μια περίοδο περίπου 2 μηνών. Δεν είναι μόνιμα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την έκρηθμη κατάσταση. Αυξημένες περιπολίες από την αστυνομία. Θα φροντίσουμε μέσω και των σχολικών εφορίων να εξασφαλίσουμε σε συγκεκριμένα σχολεία φύλαξη στην διάρκεια της νύχτας, όπως επίσης πιθανώς και το ενδεχόμενο να εγκαταστήσουμε συστήματα ασφαλείας, κάμερες ασφαλείας, ούτως ώστε να αποτρέψουμε τις ελάχιστες ακραίες παραβατικές περιπτώσεις, οι οποίες όμως θέτουν σε κίνδυνο, όπως είδαμε, και τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Η πολιτεία θα δώσει έμπραχτα στήριξη στους εκπαιδευτικούς, διότι οι εκπαιδευτικοί είναι η ψυχή του σχολείου που θα επιτρέψουν να συνεχίσει τη λειτουργία του παρά την πανδημία. Θέλουμε και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και την συνεργασία των γονιών, γιατί πάνω απ' όλα τα μέτρα που παίρνουμε είναι για την ασφάλεια των παιδιών μας, των ίδιων των παιδιών τους. Καλούμε λοιπόν όλους τους γονείς, ακόμα και αυτούς που έχουν κάποιες αμφιβολίες ή κάποιες αντιρρήσεις, να συγκατανεύσουν στην τήρηση αυτών των μέτρων που είναι για την υγεία όλων, και των εκπαιδευτικών και των γονιών. Και βεβαίως θα έρθω σε επαφή και με την Συνομοσπονδία των Ομοσπονδιών Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με την οποία ήδη είμαστε σε επικοινωνία. Κυρία Κουκία, κάνατε λόγο για τους φρουρούς. Να μας εξηγήσετε ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος τους. Θα είναι κάποια διάρκεια της σχολικής ημέρας από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που θα ασχολούν τα παιδιά. Ποιος θα είναι ο ρόλος τους, θα ελεγχούν τα σέιφα, θα αντίβονται. Ο ρόλος των φρουρών θα είναι βασικά για το βράδυ, μετά που λύγει το σχολείο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες όπως αυτές που παρατηρήσαμε τις τελευταίες μέρες. Δεν χρειάζεται κάτι επιπρόσθετο για την εξακρίβωση των πιστοποιητικών των ΣΕΦΠΑΣ. Αυτό ήδη προβλέπεται. Οι φρουροί ναι. για τους οποίους μιλάμε θα είναι για την ασφάλεια των σχολείων σε ώρες μη λειτουργία. Και αυτά τα μέτρα θα τεθούν αμέσως σε ισχύ, για παράδειγμα, αν απόψε, αύριο θα έχει φρουρούς σε σχολεία. Το σύντομότερο. Χρειάζεται μια μικρή διαδικασία και μιλάμε για μέτρα αυτής της περίοδου. Δεν είναι μόνιμα μέτρα. Τα σχολεία μας είναι γενικά ασφαλείς χώροι. Απλώς αυτή την περίοδο πρέπει να ενισχύσουμε την ασφάλεια έναντι αυτής της έκρηθμης κατάστασης που πιστεύουμε ότι είναι προσωρινή, αφού όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι για το καλό πρώτα απ' όλα των παιδιών που λαμβάνονται τα υγειονομικά μέτρα. Όπως είπε ο Υπουργός, οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουμε θα είναι σύντομες προκειμένου να υπάρξει άμεση ανταπόκριση. Αυτές τις μέρες ακούσαμε και καταγγελίες από δασκάλους ότι δέχτηκαν απειλές από γονείς, δεν συνεχίστηκε αυτός ο αναβρασμός και οι προσφόγοι απειλών δεν θα προβούν σε κάποια καταγγελία. Εσείς προτίθεστε να προχωρήσετε σε κάποιο βήμα για την επίλυση αυτού του προβλήματος? Εάν έρθει η υπόψη μας ότι υπάρχουν καταγγελίες, ότι υπάρχουν πράγματι πράξεις εναντίον δασκάλων ή εκφοβισμοί δασκάλων, φυσικά και θα αντιδράσουμε. Αλλά θα πρέπει να γνωστοποιηθεί, να έρθει σε γνώση μας ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Λοιπόν, τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας μόνο θλίψη και αγανάκτηση έχουν προκαλέσει. Τα σχολεία μας πρέπει να παραμείνουν ασφαλή και μακριά από την όποια αντιπαράθεση. Ώσπου ζητήσαμε από την πολιτεία να σταθεί δίπλα μας και κρατάμε το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι αρμόδιοι και αισιοδοξούμε ότι αυτά τα μηνύματα θα φτάσουν εκεί που πρέπει. Η λήψη πρακτικών μέτρων προστασίας στα σχολεία είναι μονόδρομος. Γιατί ο στόχος μας είναι, όπως έχει υποθεί και προηγουμένως, σχολεία ανοιχτά και ασφαλή. Ευχαριστώ. Ας τα είδαμε, κυρίες και κύριοι, ότι λήφθηκαν αποφάσεις για τα θέματα της φρούρησης και της ασφάλειας στα σχολεία. Το πρώτο είναι ότι παραμένει ανοιχτό ένα κανάλι επικοινωνίας. Δημιουργήθηκε μάλλον και παραμένει ανοιχτό από εδώ και πέρα ένα κανάλι απευθείας επικοινωνίας μεταξύ των δύο Υπουργείων, Δημόσιας Τάξης και Υπουργείου Παιδείας. Το δεύτερο είναι ότι θα υπάρχει φρούρηση και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ορισμένα σχολεία. Και αυτή η διευθέτηση θα γίνει από ιδιωτικούς φρούρους ασφαλείας και θα γίνει μέσω των σχολικών εφορίων. Υπάρχει ακόμη ένα μέτρο που αφορά στις αυξημένες περιπολίες σε σχολεία από πλευράς της αστυνομίας. Και τέλος, και το ενδεχόμενο αυτό της εγκατάστασης κλειστών κυκλωμάτων και πάλι σε ορισμένα σχολεία. Αυτά λοιπόν για την ώρα από τις αποφάσεις που λήφθηκαν σήμερα στη σύσκεψη της ΠΟΕΔ μαζί με τα δύο Υπουργεία. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την υπόλοιπη.